Επιχείρηση σωτήριας για Ηρακλειώτη που καρφώθηκε σε κάγκελα στήθηκε το μεσημέρι με τη συμβολή των γειτόνων του και κλιμακίου της άμεσης δράσης. Μέσα σε 3 λεπτά κατάφεραν να τον μεταφέρουν από την Άνω Αλικαρνασσό στο Παγνή για να μπει στο χειρουργείο. Να θέλει μαθαίο που βρέχει μπροστά το περιπολικό της άμεσης δράσης. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τον αστυνομικό του κ. Ζαχαρουδάκη Γιάννη, που χωρίς τη δεύτερη κουβέντα αμέσως έσυψε το αυτοκίνητο και μας πήγε συνοδεία στο Παπαγνή. Το σοκαριστικό ατύχημα εκτελήχθηκε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι. Ο ατυχός άνδρας στη διάρκεια εργασιών στην αυλή του γλίστρησε ενώ είχε ανέβει πάνω σε τοιχείο και έπεσε με συνέπεια να καρφωθεί πάνω στα κάγκελα. Άκουσα το γείτονα να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, δεν είμαι καλά, και βγήκα από το μπαλκόνι και έτρεξα αμέσως στην οικία του, που διαπίστωσα ότι είχε μπει ένα σίδερο πολύ βαθιά μέσα του, το οποίο το βγάλαμε και από ό,τι κατάλαβα είχε ανέβει στο μπαλκόνι του για να καθαρίσει προφανώς τα σίδερα, να τα βάψει, κάτι τέτοιο, και γλίστρησε με αποτέλεσμα να του καρφιωθεί ένα κομμάτι του καγγέλου στη κοιλιά του. Δίνοντας μάχη με το χρόνο και βλέποντας το γείτονά του να αιμορραγεί, ο Νίκος Ανδριαδάκης, τέλεχος της ΕΠΟ, τον έβαλε στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε μια αγωνιώδη προσπάθεια να τον μεταφέρει εγκαίρως στο νοσοκομείο. Λίγα μέτρα παρακάτω είδε το όχημα της άμεσης δράσης που επέστρεφε προς το αστυνομικό μέγαρο και έκανε σήμα για βοήθεια. Όπως τα κάνει κάθε συνάνθρωπος, το ίδιο έπραξα κι εγώ, να τον βάλω στο αυτοκίνητο, και για καλή μου τύχη βρέθηκε στα 500 μέτρα ένα αστυνομικό της άμεσης δράσης. Να είναι καλά ο άνθρωπος, λέγεται Ζαχαρουδάκης Γιάννης. Και με τη βοήθειά του, με τις σιρήνες, μας πήγε πολύ έκτακτα στο νοσοκομείο και προλάβαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε. Αιμορραγούσε ο άνθρωπος. Αιμορραγούσε πάρα πολύ, ναι, με στα μάξι αιμορραγούσε. Με προπομπό το όχημα της άμεσης δράσης και τον ηλικιωμένο να αιμορραγεί, ο Νίκος Ανδριαδάκης κατάφερε μέσα σε 3 λεπτά να φτάσει από τον κόμβο της Αλικαρνασσού στο Παγνή, όπου ήδη είχαν ενημερωθεί οι γιατροί και περίμεναν να παραλάβουν το θύμα που εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο. Ο χτύπημα τον έχει καλά, να γίνει καλά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Περίπου 2,5 λεπτά, 3 λεπτά. Φαντάζομαι ότι με την κίνηση αυτό θα ήταν πολλαπλάσια. Σίγουρα. Ήταν και ώρα ακμής της μεσημέρι, το συμβάν έγινε περίπου στις 1:30-2 παρά. Μάλιστα. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Συγγενείς και γείτονες του ηλικιωμένου δεν κρύβουν τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη τους για τους αστυνομικούς για τη σωτήρια παρέμβασή τους.